Τώρα, τώρα που φέρει το κόκκινο δηλαδή. Ωραία. Το σπήλαιο του Πανός στο όρο Σεγάλεο ευρέθηκε για πρώτη φορά από τον Δημήτριο Καπουρόγλου, τον γνωστό αθηναιογράφο. Τη δεκαετία του 1890 και ερευνήθηκε το 1932 από τον Ιωάννη Τραβλό, ο οποίος βάσει των ερευνάτων απέδωσε το σπήλαιο στη λατρεία του Θεού Πανός. Ελατρεύεται εδώ ο Θεός Παν και οι νύμφες. Το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ως λατρευτικό, ως λατρευτικός χώρος του Θεού Πανός κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, αργότερα εγκατελείφθη. Χρησιμοποιήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ως ασκητήριο μοναχών και κατά την τουρκοκρατία ως τιμνιοστάσιο. Εδώ έβαζαν οι βοσκοί τα πρόβατά τους. Το σπήλαιο εμφανίζει μεγάλη καταστροφή, όπως όλα τα αρχαία σπήλαια, λόγω της απαιδευσίας των περισσότερων νεοελλήνων, οι οποίοι έχουν ένα προσφυλές χόμπι, μια προσφυλή διαστροφή θα έλεγα, να καταστρέφουν τα αρχαία σπήλαια χαράσοντας τα ονόματα επί των πλευρών του σπηλαίου.
Το σπήλαιο του Πανό στο Γάλλο δεν αναφέρεται από το Μικρασιάτη περιγητή Παυσανία, διότι είχε περιπέσει σαν χρηστία. Δεν χρησιμοποιείται ως λατρευτικός χώρος του Πανός. Το σπήλαιο ανακάλυψε ο Δημήτρης Καπουρόγλου, ο αθηνογράφος, ο γνωστός, κατά τη δεκαετία του 1890, ερευνώντας και μελετώντας τα φυτά του όρους Γάλλου και ειδικά ένα είδος ανεμόνης μοναδική στο είδος της που φορτρώνει εδώ. Βλέπουμε το σπήλαιο σε μια άθλια κατάληψη. Το σπήλαιο εμφανίζει ότι έχει σχήμα χόνιου ή θα λέγανε ως κεράτου, το οποίο είναι πλατή στην βάση του, δηλαδή στο στόμιο του σπηλαίου, και όσο προχωρεί προς το σπήλαιο στενεύει. Ίσως θα ήταν αυτός ο λόγος, προσωπική γνώμη εκφράζω, που εδώ ελατρεύεται ο Θεός Παν και οι νύμφες. Χρήστο κάνει zoom σε εκείνο το σημείο. Εκεί ακριβώς βλέπουμε πολλήματα από κόκαλα, από τελετή, μάλλον σατανιστών, οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν τα δικά τους εδώ στο σπήλαιο, και το σπήλαιο αυτό έχει αρνητική ενέργεια. Δυστυχώς. Κανείς δεν ξέρει το σπήλαιο από τους επισκέπτες του σπηλαίου, δυστυχώς, πριν ημών. Το χώρο αυτό δυστυχώς δεν το σέβεται κανείς. Εμφανίζουν παντού οι πλευρές του σπηλαίου, τα τυχώματα του σπηλαίου εμφανίζουν μαυρίλα, ίσως από φωτιές που άναβαν οι βοσκοί κατά τη διάρκεια της Ποκρατίας εδώ ή και προσφάτως μπορεί να ανάβουν και φωτιές εδώ και να μαυρίσουν τα τυχώματα του σπηλαίου, και εμφανίζουν επίσης και μια απαράδεκτη κατάσταση και λόγω των διαφόρων επιγραφών και γραμμάτων και άλλων πραγμάτων τα οποία έχουν χαραχθεί στις πλευρές του σπηλαίου. Το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ως ασκητήριο μοναχών κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Άλλωστε κοντά είναι εδώ η γειτονική, κοντά είναι η Βυζαντινή Μονή Δαφνίου, και αργότερα κατά τη διάρκεια της Κοκρατίας ως ποιμνιοστάσιο. Έβαζαν εδώ οι βοσκοί τα πρόβατά τους. Δυστυχώς είναι καταλυμμένο το σπήλαιο, όπως είπα. Είχε χωριστεί, θα πω και δύο στοιχεία, από αυτά τα οποία συνεπέραν ο Ιωάννης Τραυλός κατά την έρευνά του. Το σπήλαιο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως λατρευτικός χώρος από τους αρχαίους, όπως το βρήκαν ακριβώς. Αργότερα το διαμόρφωσαν, δηλαδή έκτισαν ένα τείχο στην είσοδο του σπηλαίου, ένα τείχο στην είσοδο του σπηλαίου, και υπήρχε και κάποια πόρτα κάπου προς το μέσο ή προς την άκρη του σπηλαίου. Υπάρχει και ένα λάξαμα οκτωγόνιο εκεί, το οποίο χρησιμοποιούν διάφοροι σατανιστές ως βωμό ή λάδους του Θεοπανός, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, πάντως πρέπει να είναι ως χωριστές αυτοί που κάνουν αυτές τις τελετές εδώ. Και υπάρχει και ένας τείχος, υπόλοιμα τείχου, λίγο πιο μέσα, λίγα μέτρα πιο πέρα από την στόμιο του σπηλαίου, προς την εσωτερική πλευρά του. Ήταν τείχος ο οποίος έχει χτίστηκε από τους αρχαίους και υπήρχε και πάλι κόρτα εδώ και είχε χρησιμοποιηθεί. Είχε χωριστεί σε τρία δωμάτια. Το τρίτο δωμάτιο ήταν προς το μέρος του, το άκρο του σπηλαίου, το οποίο μάλλον πρέπει κάπου να συνεχίζεται. Υπάρχει κάπου μια αόρατη συνέχεια του σπηλαίου, γιατί η φωνή διαχέεται προς κάποιο σημείο. Φαίνεται ότι είναι κενό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πάντως πρέπει κάποια συνέχεια, ίσως κάτω από το μέρος που καθόμαστε, ίσως πέρα από την άκρη του σπηλαίου, την εμφανιά του σπηλαίου, κάποια αόρατη συνέχεια κάτω, πάνω στο βάθος, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως υπάρχει κάποια συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι το σπήλαιο του Πανός, όπως το είπα, το οποίο ερεύνησε ο Ιωάννης Τραυλός το 1932. Εντύπωση προξενεί ένας βράχος που βρίσκεται στα αριστερά του σπηλαίου, όπως κοιτάμε προς το εσωτερικό του, που εμφανίζει τη μορφή ενός κεφαλιού λίγο κατεστραμμένου, και αυτό το παρατηρούμε από πλάγια όψη. Το βλέπουμε εκ των πλαγίων. Έκανα λάθος, τον παρατηρούμε εκ των πλαγίων.